Μόλις τα πότσες. Αρχικοί και οπαρχικοί, όλοι πλειοδοτούν στο κέντρο αυτό, οι Βούλγαροι πρέπει να κινηθούν. Η τρομερά απόφαση ελήφθη ένα βράδυ, να στείλουν 92 Βούλγαρους στο Λάκι. Με λύσα να εκδικηθούν όλοι αποφασίσαν, πρώτη φορά τέτοια σφαγή όλους τους υποτίσαν. Και εισήλθαν εις τη Μονή Αγίων Αναργύρων και εκάτισαν εις τα κελιά που ήταν τριγύρω. Την εκκλησία οι Βούλγαροι την είχαν καμένη, προδύο μηνών πρωτήτερα την είχαν ληστεμένη. Και όσοι εκ των ενδικητών ήταν νεοφερμένοι και είδαν την εκκλησία μας έτσι αποτελεφρωμένη, εκδίκηση φωνάξαμε να τρομοκρατηθούνε την ιερά θρησκεία μας να την σεβαστούνε. Όλοι με μία ορμητική ιδέα προχωρούνε. Τη Ζεγκολίτσα ήθελαν στις φλόγες να την δούνε. Ο Βάρδας εκ των δικητού μέρους επροχωρούσε και ο Μάλιος εξ Ανατολών την επολιορκούσε. Όλοι πλησιάσανε και σελπιντής σημαίνει μπαίνουν στην Ζεγκολίτσανη την πολυπανημένη. Ο Πούλακας και ο Μακρύς άνοιξαν το πιφέκι και στους Βουλγάρους ρίξανε φωτιά και αστροπελέκι. Όλοι προχωρούσαν να μπουνε στην μάχη. Ο Καραβίτης και πολλοί άλλοι Βουλγαρομάχοι και ο Βάρδας σαν το κεραυνό στην μάχη μέσα μπαίνει και όλους του εκδικητάς με λόγια τους θερμαίνει. Άι τι πετάνε γύρω του, λιοντάρι ήταν κοντά του και γράφει με το ξύπος του ο Βάρδας το όνομά του και ο Κασούτης στην κορυφή φυλάει τα πλευρά του. Ο Κουκουλάκης προχωρεί μέσα στο πανηγύρι, το καραβίτι ερίξανε από ένα παρατήρι και ο Κλήτος και ο Πίξεων με το σπατί στο χέρι και ο Γιώτας ο αμνήμητος όπου δεν έχει θέρι. Μα δεν μπόρανε κανείς να τους συγκρατήσει, το αίμα το βουλγαρικό έτρεχε σαν τη βρύση. Σκοτώνουν οι εκδικητές όλους να βρουν μπροστά του, φτάνει να είναι Βούλγαροι γιατί πονάει η καρδιά του. Τρέλαξε τους εκδικητάς πιάσει την ώρα εκείνη, μανιακά φωνάξε εκδίκηση να γίνει, αγγέλη γίναν διάμονες, εις την καρδιά στην όψη, γιατί Βουλγάρων είχανε πολλά κεφάλια κόψη. Όλοι οι Ζεγκολίτσανοι με πτώματα εστρώνται και είναι ταύμα αληθινά Βούλγαρος πως εσώτη. Πολλοί επιβολούσανε από τα σπίτια μέσα, μα μπήκανε οι εκδικητές και τους εξεμπερδεύσαν. Κομίτες, δημογέροντας και ψεύτικους παπάλες, όλοι αρχηγοί και οπλαρχηγοί κινήκαμε πασάτες, όπου έγινε αντίστασης έκλαψαν τα σπίτια, γιατί είχαν οι εκδικητοί τον πόνο μέσα στα στήτια. Αυτά αποτελούσαν την φρικαλία εικόνα, θα του τιμούνται οι Βούλγαροι ολόκληρη αιώνα.